Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΒ με πρώτο θέμα, ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και απασχολεί πλέον όλους τους Δήμους της Ελλάδας, έχει απασχολήσει και το κεντρικό συνδικαλιστικό μας όργανο, την ΚΕΔΕ, που δεν είναι άλλο από την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων, που αφορά και τους οικισμούς που βρίσκονται πλησίων δασικών εκτάσεων, αλλά και τους υπολείπους. Μία καυτή πατάτα, θα έλεγα, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, για όλους τους Δήμους και ιδιαίτερα τους Δημάρχους, που από την όλη διαδικασία φορτώνονται οι Δήμοι με επιπλέον εργατοώρες, με επιπλέον δουλειά, την οποία κατά την άποψή μας δεν θα έπρεπε να γίνει. Η ΚΕΔΕ ήδη έχει αντιδράσει, η ΠΕΔ με τη σειρά τους, ήδη από όσο γνωρίζω, η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και η ΠΕΔ Ιωνίων Νήσων έχουν βγάλει μία απόφαση και ένα ψήφισμα. Σήμερα θα βγάλουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο. Είναι κάτι που ναι μεν είναι ένα θέμα σοβαρό, αλλά δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να δεχθούμε ότι αποκλειστικά και μόνο πρέπει να το λύσουν οι Δήμοι. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Κοζάνη, σε μία σύσκεψη με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, εκθέσαμε όλα τα θέματα αυτά, συμφώνησε στα περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά είπε ότι κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε και γι' αυτό. Εκεί συμφωνήσαμε. Εμείς ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί σε κάτι ουσιαστικό, πρέπει όμως να υπάρχει συνεργασία και πρέπει να υπάρχει και ένας καταμερισμός δουλειάς. Δεν μπορούμε να μεταθέτουμε και να μεταφέρουμε υποχρεώσεις χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, χωρίς το αντίστοιχο προσωπικό. Επίσης, ένα άλλο θέμα για το οποίο θα κληθούμε να πάρουμε απόφαση είναι η έναρξη των επιμορφωτικών ημερίδων που ξεκινάει η ΠΕΔ, μια δυναμική κατάσταση επιμόρφωσης που θα ισχύει σε όλα τα χρόνια. Είναι η πρώτη επιμορφωτική ημερίδα που αφορά σε αυτή τη φάση υπαλλήλους, με θεματικές ενότητες που αφορούν κυρίως υπαλλήλους που ασχολούνται με την οικονομική υπηρεσία και ειδικότερα το κομμάτι της εκαθάρισης των δαπανών και εσόδων, που θα πραγματοποιηθεί εδώ στα γραφεία της ΠΕΔ στην αίθουσα συνεδριάσεων την ερχόμενη Τετάρτη 5 Ιουνίου. Τα υπόλοιπα θέματα είναι καθαρά θέματα διαδικαστικά.